Πάμε τώρα σε μια υπόθεση με τον πρώην πρόεδρο των εφετών, ναι, που καταγγέλει βιασμό εν ενεργεία πρωτοδίκης. Ναι, ναι. Είναι το δικαστικό κίνημα που έτσι λέγεται ότι έχει ξεσπάσει το δικαστικό μητού μετά από αυτό. Η κυρία Καταρίνα Κοζοπούλου, η Γενική Γραμματέας της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, είναι στη τηλεφωνική μας. Είναι μαζί μας στο Skype. Ζητώ συγγνώμη, κυρία Κοζοπούλου μου, καλημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, και αυτή η υπόθεση ακούγεται συγκλονιστική τώρα και μόνο ως καταγγελία, έτσι δεν είναι? Τι να σας πω, είναι μια ανώνυμη καταγγελία. Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών δεν σχετίζεται με την υπόθεση, γιατί ναι, ναι, ο φερόμενος δράστης δεν είναι δικαστής, δεν είναι μέλος μας. Έχει ναι, συνταξιοδοτηθεί πρωτοτραετίας. Ναι, ναι. Αλλά για να φτάνει στο σημείο μια γυναίκα δικαστής να κατηγορεί έναν εφέτη για μια τόσο σοβαρή πράξη, προφανώς συναισθάνεται απολύτως το μέγεθος της καταγγελίας, έτσι δεν είναι, το βάρος, και από τη θέση της καταλαβαίνει πολλά περισσότερα για τις προεκτάσεις αυτής της ιστορίας, έτσι δεν είναι? Κατανοώ το ότι με ρωτάτε. Θα πρέπει όμως να επισημάνω ότι είναι μία ανώνυμη καταγγελία. Ναι. Είναι μόνο μία η ανώνυμη καταγγελία? Ή έχουν έρθει κι άλλες? Γιατί αυτό που διαβάζαμε είναι ότι είναι κι άλλες. Μία λέτε. Φυσικά δεν γνωρίζω καμία άλλη καταγγελία στον χώρο των διοικητικών δικαστηρίων. Ναι. Μία έχει κοινοποιηθεί. Ναι. Μιλάμε πάντως για ενεργεία δικαστήνα, έτσι? Για ενεργεία μέλος της Ένωσης σας. Η ίδια αναφέρει ότι είναι πρωτοδίκης διοικητικών δικαστηρίων. Ναι. Όμως η καταγγελία είναι... Το ξαναλέτε αυτό. Κύριε Κουτσοπούλη, όμως δεν είναι μια σοβαρή καταγγελία να διερευνηθεί. Τι ενέργειες έχουν γίνει? Μπορείτε να επαναλάβετε γιατί... Τι ενέργειες έχουν γίνει? Γιατί είναι μια σοβαρή καταγγελία αυτή που έχει γίνει, και ας είναι ανώνυμη. Πράγματι, υποθέτω ότι θα λάβετε τα μέτρα σας για να μιλήσει με ασφάλεια, να μην φοβάται, γιατί για να είναι ανώνυμη η γυναίκα φοβάται. Η καταγγελία είναι ανώνυμη. Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών δεν σχετίζεται με αυτή την υπόθεση από τη στιγμή που είναι ανώνυμη. Από όσο διαβάζω όμως από τον τύπο, έχει επιληφθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας και προφανώς θα διερευνηθούν τα αναφερόμενα στην εν λόγω επιστολή, στην εν λόγω καταγγελία. Λοιπόν, μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε, κυρία Κοτσοπούλου. Θα δούμε ποια εξέλιξη θα έχει αυτή, πάντως, για το ίδιο πρόσωπο, αυτή η υπόθεση. Για το ίδιο πρόσωπο, ναι, ναι, τον πρώην πρόεδρο εφετών, υπήρξαν καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση από υπαλλήλους ανεξάρτητης αρχής με παρέμβαση του εισαγγελέα, αποτελούν αντικείμενο εισαγγελικής έρευνας. Διαβάζουμε και είναι πάνω από μία. Αυτό διαβάζαμε χθες σε ρεπορτάζ το οποίο ήταν και ενυπόγραφο. Μάλιστα. Δεν ήταν κάτι που ήταν χωρίς. Σας ευχαριστούμε, υπογραφή, κυρία Κουτσοπούλου. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Να είστε καλά.